έχω ακούσει τις αρμονικές όλες. Η ιδέα του ηλεκτρικού οργάνου μου έρχεται όταν αρχίζω να βάζω εφέ, να τραβάω τον ήχο σε κάποια πιο extreme, πιο ακραία επίπεδα, στο ακουστικό λαούτο, και όταν άρχισα να παίζω με τύμπανα, μπάσο, με πιο ηλεκτρικά σχήματα, κάποια πειραματικά πράγματα, δεν άντεχε το όργανο στις μεγάλες εντάσεις, το φυσικό, το ακουστικό όργανο. Και μέτρο γι' αυτό πώς θα φέρω τον ήχο του οργάνου σε ένα επίπεδο που να ανεβούν οι εντάσεις του, να μπορεί να έρθει σε ακραία επίπεδα ο εφεδιασμένος του πια ήχος, ο παραμορφωμένος του ήχος. Κάπως με περιόριζε το παραδοσιακό όργανο λόγω του σκάφους του. Υπήρχε feedback, υπήρχε ένα πρόβλημα με την ανακύκλωση του ήχου μέσα στο σκάφος. Οπότε από το 11-12 μπήκε μέσα με αυτή η ιδέα του πώς μπορώ να διορθώσω αυτό το πράγμα. Είναι κάπως η ίδια ιδέα που οδήγησε και στην ηλεκτρική κιθάρα. Η ιδέα αυτή με όθησε στο να σχεδιάσω ένα πρωτότυπο όργανο, το οποίο υλοποιήσαμε μαζί με ένα μαθητή μου και καλό μου φίλο, τον Γιάννη το Λεβεντάκη από το Ρέθυμνο. Ακολουθεί τη φιλοσοφία και την ηχητική καταγωγή του κριτικού λαγούτου. Διατηρούνται αυτές οι λεπτομέρειες που αφορούν στην παραγωγή του ήχου, όπως το κούρδισμα, το πάχος και το μήκος των χορδών, οι κινητοί μπερντέδες και γενικά οι διαστάσεις του παραδοσιακού οργάνου. Αυτό που αλλάζει εδώ είναι η πηγή του ήχου, καθώς δεν υπάρχει σκάφος, αλλά ένα συμπαγές ξύλινο σώμα με μαγνήτες που δίνουν μεγάλη ηχητική γκάμα, όπως και στα υπόλοιπα ηλεκτρικά όργανα. Επιπλέον προσαρμόσαμε ένα ανθρακονημάτινο ψευδοσώμα, το οποίο είναι διαμπερές για να μην παράγει δόνηση, που μας δίνει τον όγκο του οργάνου, έτσι ώστε να μην αλλάζει η στάση του σώματος και η θέση των χεριών κατά το παίξιμο. Επίσης έγιναν διάφορες μικροκαινοτομίες, όπως ένα cutaway, μια διαμόρφωση στο σώμα για καλύτερο χειρισμό στην ψηλή οκτάβα, και ένας κοκάλινος καβαλάρης με ξεχωριστά κόκαλα για κάθε χορδή, που επιτρέπει καλύτερο κούρδισμα στις διπλές κουρδισμένες σε οκτάβες χορδές.